σε μια συμφωνία. Ήθελε τους 180, δεν το παραχώρησε αυτό η κυβέρνηση, άρα παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Λαζαρίδη. Έχουμε συνεργαστεί και στα πλαίσια και νομοσχεδίων και στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής μας δράσης. Όμως από εκεί και πέρα, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο κεντρικός συζητητής στην πρόταση μορφής που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας αυτά τα δεδομένα, να λέει ότι μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που απέκλεισε τις 180 ψήφους για την κύρωση της συμφωνίας, τον οδήγησε να αναξαρτητοποιήσει και μάλιστα μετά από αρκετές μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα ζήτημα. Φάσκει και αντιφάσκει επί της ουσίας. Και για να φάσκει και να αντιφάσκει σε ένα τόσο ουσιαστικό ζήτημα, νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί ενδιάμεσα. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτά όμως, αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας, μπορεί να το καταλάβει. Κύριε Σαντορινιέ, η πίεση της κοινοβουλευτικής δύναμης που έχει πια η συγκυβέρνηση, 152, και ήδη κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία οι επόμενοι ενδεχομένως. Αν θα φύγει ένα, θα φύγει. Επίσης, κυκλοφορούν και στα δημοσιογραφικά γραφεία και οι επόμενοι που θα έρθουν. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα, λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα για την κυβέρνηση. Εσείς φοβάστε ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση αν αποχωρήσουν και άλλοι βουλευτές? Ήταν χρήσιμη η κουβέντα που κάνατε πριν με τους δύο δημοσιογράφους. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε με 151 βουλευτές για 3 χρόνια. Όσο πιο κοντά είσαι στο 151, τόσο πιο ισχυρός και συμπαγής γίνεσαι. Μάλιστα. Κύριε Σαντορινιέ, να περάσουμε όμως στα θέματα της αρμοδιότητάς σας που ενδιαφέρουν και τους πολίτες και τους νησιώτες κυρίως, γιατί έχει εισαχθεί ήδη στην Βουλή και στις αρμόδιες επιτροπές η ρύθμιση σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Εδώ, κύριε Σαντορινιέ, περιγράψτε μας πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό και γιατί πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι νησιώτες από αυτή την ρύθμιση. Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο αναμένουμε να ψηφιστεί σήμερα ο σχετικός νόμος και οι εφαρμοστικές και οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις θα βγουν τις επόμενες μέρες προκειμένου να ξεκινήσει τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αποτέλεσε διεκδίκηση των νησιωτών, των νησιωτικών φορέων, των νησιωτικών κοινωνιών επί πάρα πολλές δεκαετίες. Το μεταφορικό ισοδύναμο αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει στην πράξη την πολιτική συνοχής η οποία τόσο πολύ διαφημίζεται και στην Ευρώπη. Δηλαδή να φέρει τους νησιώτες σε ισότιμη θέση σε σχέση με τις μεταφορές μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες και τους πολίτες της υπηρετικής Ελλάδας. Τι κάνει στην ουσία? Πληρώνει τη διαφορά του κόστους του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή της ακτοπλοϊκής μεταφοράς προϊόντων για αντίστοιχη απόσταση με το κόστος, τη διαφορά του κόστους με το κόστος της μεταφοράς στη χερσαία Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο, γιατί ένας από τους βασικούς παράγοντες κόστους διαβίωσης των νησιωτών είναι το μεταφορικό κόστος. Εδώ λοιπόν θα καλύπτεται αυτή η διαφορά που είπατε και στο θέμα των μετακινήσεων των ανθρώπων, αλλά και στα εμπορεύματα. Ακριβώς. Επομένως, αυτό πώς θα πιστώνεται? Ποια θα είναι η διαδικασία? Κοιτάξτε, θα είναι μια πολύ απλή διαδικασία για τους νησιώτες. Για παράδειγμα, θα μπουν στην εφαρμογή μια σύγχρονη πλατφόρμα που έχουμε, που έχει αναπτυχθεί. Θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα πιστοποιούνται με τους κωδικούς του τάξης, θα παίρνουν ένα μοναδικό αριθμό νησιώτη για αυτούς και την οικογένειά τους και κάθε φορά που θα πηγαίνουν να βγάλουν εισιτήριο, δηλώνουν αυτόν τον αριθμό και στο τέλος του μήνα θα πιστώνεται η διαφορά του κόστους για τα εισιτήρια που κάνανε. Επομένως, στο τέλος του μήνα θα πληρώνουν κανονικά στην έκδοση του εισιτήριου την τιμή και στο τέλος του μήνα θα πιστώνεται στο λογαριασμό που θα έχουν δώσει προφανώς το χρήμα. Στο λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει στο σύστημα. Δεν θα υπάρχουν συμψηφισμοί, αχρωστάτε τόσα, αχρωστάτε αυτά. Είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Α, καλό είναι. Και αφορολόγητα και ακατάσχετα. Και για τους νησιώτες και για τις επιχειρήσεις. Στις λεπτομέρειες. Αφορολόγητο και ακατάσχετα. Άρα δεν μπαίνουν σε τίποτα εισοδήματα και αυτά προβλήματα. Δεν μπαίνει σε κανένα τέτοιο ζήτημα, δεν έχει σχέση με τη φορολογική δήλωση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί με βάση το εισόδημα. Αυτό. Όλοι οι νησιώτες είναι δικαιούχοι. Mm-hmm. Στην πρώτη φάση θα είναι 49 νησιά, κυρίως του Βορείου Αιγαίου, το Δωδεκανήσου, μικρά νησιά, Κυκλαδονήσια και τα διαπόδια αυτό νησιά. Αυτό που πότε θα εφαρμοστεί, είπαμε? Από αρχές Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η πιλωτική εφαρμογή. Mm-hmm. Και από 1η-1η του 2019 ξεκινά η κανονική εφαρμογή σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, έτσι. Σε αυτό όλη, πλην χρειάζεται... κρίση Λευκάδας.
Λίν, Κρήτη, Εύβοια και Λευκάδα. Και εδώ μιλάμε από 1η-1η-19. Χρειάζεται να έρθει πάλι στη Βουλή ή όλα αυτά προβλέπονται? Όχι, όλα αυτά προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο. Θα γίνει με οι επιμέρους ρυθμίσεις, θα γίνουν με τις καινούργιες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες να πω είναι έτοιμες. Απλά πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για να προχωρήσουν. Το ίδιο είπατε ισχύει και στα εμπορεύματα. Για τη μετακίνηση και τη μεταφορά, οι επιχειρηματίες πάλι με τον ίδιο τρόπο θα μπαίνουν και θα τους πιστώνουν. Και στα εμπορεύματα περίπου η ίδια διαδικασία. Πιστοποιούνται με τους κωδικούς του τάξης, περνάνε μετά τις φορτωτικές της μεταφοράς των προϊόντων, υπολογίζεται η διαφορά κόστους και στο τέλος του τριμήνου πιστώνεται το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις μεταφορές αυτές. Κύριε Σαντορινιέ, στο θέμα των καυσίμων θα έχετε κάποια παρέμβαση, θα κάνετε κάτι, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί τους νησιώτες. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα, πολύ σύνθετο, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την απόσταση, αλλά και με τα μεγέθη των χώρων αποθήκευσης καυσίμων στα νησιά. Είμαστε σε συζήτηση με τις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας καυσίμων και πιστεύουμε ότι από το Σεπτέμβριο για τα καύσιμα θα έχουμε επίσης σε κάποια νησιά πιλωτικά μία αντίστοιχη εφαρμογή, επιδότηση κόστου μεταφοράς. Επομένως θα υπάρχει και για τα καύσιμα μία σχετική Στο νόμο προβλέπεται να υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία όμως αυτή θα έχει ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερη μελέτη. Πολύ σημαντικό. Και κάτι τελευταίο. Πώς υπολογίζεται αυτό το κόστος διαφοράς? Δηλαδή, πώς θα είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή η διαφορά του εισιτηρίου, του ακτοπλοϊκού, πώς βγαίνει η διαφορά αυτή? Συγκρίνεται με το κόστος του ΚΤΕΛ. Όπως ξέρετε, τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ καθορίζονται από προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Υποδομών για τις διανομαρχιακές και τις ενδονομαρχιακές μεταφορές. Άρα με αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ θα παίρνει ο νησιώτης από τη Ρόδο για τα αντίστοιχα χιλιόμετρα, για να έρθει στον Πειραιά. Ακριβώς. Έτσι. Σε αυτό το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται μόνο νησί Πειραιά ή και μέσα στα νησιά στις μεταφορές? Είναι επιλέξιμες όλες οι μεταφορές οι οποίες έχουν λιμάνι αναχώρησης ή λιμάνι άφιξης το νησί από το οποίο προέρχεται ο νησιώτης. Οπουδήποτε δηλαδή, σε οποιοδήποτε, άλλο νησί, σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της επιτροπικής χώρας, αρκεί να υπάρχει μία φορά το λιμάνι από το οποίο αναχώρηση ή άφιξη στο νησί όπου κατάγεται ο επιβάτης. Κύριε Σαντορίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλημέρα. Καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγκασιμάτη και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και συνδέσεις. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9. Με ομιλία στο London Business School ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βρετανική Πρωτεύουσα. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά αύριο. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση με την Τερέζα Μέη. Υπογράμμισε ότι υπάρχει